Έχουμε στις επενδύσεων που κρατούν 2, 3 και 4 χρόνια κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Στόχος μας είναι να κατεβάσουμε αυτούς τους χρόνους στους 3 έως 6 μήνες, κάτι που γίνεται σε άλλες χώρες. Υπάρχουν ευέλικτες πρακτικές που ήδη τις έχουμε συγκεντρώσει από το παρελθόν πριν αναλάβω το συγκεκριμένο πόστο και έχουμε δουλέψει στο Πανεπιστήμιο σε αυτό το θέμα. Ως εκ τούτου, συγκεντρώντας ένα σύνολο ειδικών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα της ιδιοδότησης των επενδύσεων, σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε φτάσει σε ένα καλό αποτέλεσμα για να αλλάξει όλη αυτή η παλιά κουλτούρα η οποία υπάρχει και να εισαχθεί μια νέα αντίληψη στον χώρο της έγκρισης των αδειών Υπουργέ, για οποιαδήποτε επένδυση. Υπουργέ, ας υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να βάλει τα λεφτά του, ρε παιδί μου, εδώ για να κάνει μια δουλειά συγκεκριμένη, που έχει άποψη συγκεκριμένη, θέλω να κάνω αυτό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, από ό,τι ξέρω εγώ, δεν πάει στον Υπουργό. Πάει στην αρμόδια υπηρεσία, καταθέτει τα χαρτιά. Και τον βοηθάνε κιόλα. Τον βοηθάνε κιόλα. Εδώ, εδώ δυστυχώς πρέπει να με κάποιο τρόπο να πάει στον Υπουργό, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Έτσι. Αυτό πρώτον πρέπει να αλλάξει και δεύτερον, σε εσάς θα έρθει. Τι θα πες άλλο. Θα σας πω. Καταρχάς, εμάς η δουλειά μας είναι να προσεγγίσουμε κάποιες επενδύσεις, να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των επενδυτών, οι οποίοι θα έρθουν. Υπάρχει ένας θεσμός στην Ελλάδα που λέγεται το Enterprise Greece και αυτό κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί τους επιχειρηματίες. Ομολογουμένως, ή σωστά είπατε, ότι αναγκάζεται κάποιος επενδυτής να βρει ακόμα και τον Πρωθυπουργό έτσι ώστε να λύσει το πρόβλημά του. Με τη διαδικασία πλούστευσης της αδειοδότησης όλα αυτά τα προβλήματα θα εκλείψουν. Ναι. Εάν χρειάζεται. Αυτό. Εγώ έχω υπόψη μου έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος, να σας πω κάτι, ο οποίος έχει καθέσει εδώ και 4 χρόνια. Ξένος είναι. Ένα φάκελο. Θέλει νομοθετική ρύθμιση αυτό το πράγμα. Ούτε του έχει απαντήσει ποτέ κανείς. Και τώρα πλησιάζει διάφορους δημοσιογράφους, επιστήμονες. Μπας και έχουν κανένα λούκι, κανένα κονέ. Κανένα λούκι να πάνε να βρουν τον Υπουργό. Το φλαμπουράρι ψάχνουν, για να σου πω συγκεκριμένα δηλαδή. Κάποιος τους έχει πει ότι ο Βλαμπουράρης κάνει αυτές τις δουλειές, είναι υπεύθυνος για αυτές τις δουλειές. Αλλά θέλω να πω ότι έχουν ένα θέμα. Εσείς δηλαδή δεν είστε να φτιάχνετε τα project για να έρθουν μετά αυτοί. Εμείς έχουμε τη στρατηγική προσέλκυση των επενδύσεων. Άρχεται βέβαια να ασχολούμαστε με αυτό το δεύτερο κομμάτι το οποίο σας είπα. Και από εκεί και πέρα όποιος επενδυτής έρχεται και υπηρετείται από ένα θεσμό ο οποίος υπάρχει και θεωρητικά περπατά για να κτίσει την επένδυσή του. Αλλά όπως τον είδατε προηγουμένως, συχνά χρειάζονται κάποια χρόνια ναι. για να εγκριθεί μια επένδυση. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, οπότε αναγκάζεται να στραφεί σε υπουργούς, σε πρωθυπουργούς ή οτιδήποτε άλλο για να λύσει το πρόβλημά του. Προσέχετε, γίνεται. Το ότι έχουμε πει ότι δεν θέλουμε το παλιό και θέλουμε το νέο. Αυτό δεν είναι απλά και μόνο ένα σύνθημα. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, άλλος τρόπος αντίληψης των όποιων ρυθμίσεων έχουν σχέση με τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας. Είναι κάτι διαφορετικό το νέο. Δεν μπορεί το νέο να πατήσει στο παλιό. Το νέο θα προσέξει προσεκτικά τι έλεγε το παλιό. Θα διώξει το παλιό και θα φτιάξει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε. Διαφορετικά δεν μπορεί να συνεχίσει. Κύριε Μάρδα, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Ωραία τα λέτε όλα αυτά, αλλά μερικές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι στο κουφού την πόρτα όλα αυτά. Με τις δίσκαμπτες δημόσιες υπηρεσίες, διότι εδώ, όπως ξέρετε, εσείς κάνετε έναν αγώνα, το οποίο δεν ξέρω αν θα στεφτεί με επιτυχία ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι σαν μολυσματική ασθένεια. Μεταδίδεται αυτή η νόσος της αφασίας. Αυτό που λέει ο Δημήτρης, δηλαδή, ότι ψάχνουν κονέ για να βρουν έναν υπουργό να προχωρήσει, αυτό διαδίδεται, πάει κι αλλού. Εγώ έλεγα πριν από μερικούς μήνες εδώ πέρα κάτω στη Μάνη, επιχείρησε κάποιος άνθρωπος να κάνει μια επένδυση 2-3 εκατομμύρια. Όχι μεγάλη επένδυση. Τον καθυστερούσαν ένα χρόνο, δύο χρόνια. Και όταν τελικά βρήκε ένα κονέ να ρωτήσει γιατί καθυστερείτε, παιδιά, δεν μου απαντάτε ναι ή όχι. Εγκεκριμένα τα σχέδια όλα. Τι του είπαν, ότι επειδή πιάσαν έναν υπάλληλο. Ακούστε με ένα λεπτό, γιατί σας ενδιαφέρει. Επειδή πιάσαν έναν υπάλληλο πριν από καιρό να έχει ανεβάσει ένα φάκελο από το κάτω-κάτω, να το ανεβάσει παραπάνω, παίρνοντας προφανώς κάποια μίζα, παγώσανε η εξέταση όλων των φακέλων. Είναι λογική αυτό, είναι δουλειά αυτή. Αυτός ο επενδυτής δεν το πήγε στους ξένους εκεί για να υπονομεύσει τη δική σας τη δουλειά, τι νομίζετε εσείς?
αυτή δεν είναι λογική, και αυτό είναι που σας είπα και προηγουμένως, και δεν υπάρχει λόγος να διοικήσουμε σύμφωνα με αυτή τη λογική, και μπορούμε να ελέγξουμε αυτή τη λογική. Μακάρι. Δηλαδή, δεν μου λέτε. Δεν θα εφαρμόσουμε συστήματα πρωτόγνωρα, πρωτοφανή ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, δεν θα έκανα την περίπτωση. Μόνο όπως σας είπα, γράφουμε κάποιες πρακτικές που υπάρχουν και έχουμε βέβαια και το μυαλό να εισαγάγουμε και ένα σύνολο άλλων πρακτικών που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα και να λύσουμε κάτι το οποίο τώρα βγήκε η χώρα της Απανατολής εδώ και χρόνια, να σας το πω πολύ απλά. Υπουργέ μου, να σας πω κάτι. Εσείς είχατε μια καλή ιδέα για αυτό το Νταβός εκεί, το φθερινό. Άλλο project, ας πούμε. Ένα παράδειγμα να μας πείτε, τι ονειρεύεστε να κάνετε. Δεύτερο, τρίτο. Κάτι ως στρατηγική ιδέα, ρε παιδί μου. Και δεύτερο και τρίτο μπορώ να σας πω, και τα έχουμε γραμμένα από το 2013 μια έτσι ομάδα μελετητική επαγγελματιών και επιστημών που έχουμε γράψει, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια πού θα βρεθούμε το 2015. Γράφτηκαν στο πλαίσιο ενός κεφιού, μπορώ να σας πω, που είχαμε μιας επιθυμίας να δώσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο υπήρχε. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις για αξιοποίηση περιοχών με σκοπό να γίνουν κάποια τουριστικά χώρα που θα εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων. Ήδη, όπως ξέρετε, έχει έρθει εδώ ο κύριος Ολάν πρόσφατα. Έχει οριστεί ένας εκπρόσωπος γαλλικής κυβέρνησης για να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Από την πλευρά μας έχω οριστεί εγώ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Έρχεται πάλι εκπρόσωπος γαλλικής κυβέρνησης 11 και 12 του μηνός να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και θα βρεθώ εγώ στη Γαλλία στις αρχές του Γενάρη. Τα βάζουμε όλα σε μια διαφορετική τάξη από αυτή που υπήρχε παλαιότερα. Μιας και είπατε για τους Γάλλους, διαβάζω εδώ το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα ότι οι Γάλλοι έχουν βάλει θέμα για τα λιπάς, για την περιοχή των λιπαζών στην Τραπετσόνα. Κάπου 600 θέματα. Έχετε καμιά εικόνα εσείς γι' αυτό, ξέρετε το θέμα? Οτιδήποτε θέματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή που συνδέονται με το κόλλημα, να χρησιμοποιήσω τον όρο των επενδύσεων, αυτά εξετάζονται από μια ομάδα υπουργών που αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα στην παρούσα φάση, και έχει σκοπό η συγκεκριμένη ομάδα, η οποία λειτουργεί υπό τη μορφή μιας επιτροπής, να οδηγήσει στην απεμπλοκή τέτοιων επενδύσεων. Το ελληνικό θα προχωρήσει. Το ελληνικό θα προχωρήσει. Όλα αυτά τα θέματα, όπως ξέρετε, βρίσκονται σε μια διαδικασία εξέλιξης, οπότε θα δείτε εν καιρό την πορεία και την οποιοδήποτε πορεία, το οποιοδήποτε κλείσιμο του συγκεκριμένου ντοσιέ. Ναι, άρα καταλαβαίνω ότι δεν ξέρετε αν θα προχωρήσει από την απάντησή σας. Όχι, κοιτάξτε, το ελληνικό, με το οποίο έτσι είχαμε ασχοληθεί και πολύ παλαιότερα, έχει μια έκταση τριπλάσια από το Πριγκιπάτο του Μονακό. Το Πριγκιπάτο του Μονακό αφήνει κάθε χρονιά ένα προϊόν, ένα εισόδημα της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή τα 2.000 περίπου στρέμματα. Καταλαβαίνετε, τα 6.000 στρέμματα πρέπει να περπατήσουν με κάθε τρόπο και να παράγουν όμως πλούτο για αυτή τη χώρα. Ναι, έτσι, σωστό. Ναι. Δεν είναι υπερβολή όταν λέμε ότι είναι το καλύτερο οικοδομικό. Ναι, ναι. Η Ρίστορ, παρόλο ότι κάποια μέρα σκανδαλίστηκα πριν από χρόνια, βρέθηκα στο Πριγκιπάτο του Μονακό και έκατσα να πιω έναν καφέ, ένα καπουτσίνο στην πλατεία, ναι. την κεντρική εκεί, και είχε 3 ευρώ. Και 3 ευρώ έχει κάπου και εδώ, έτσι. Όχι εδώ τότε είχε 5,5. Τώρα έγινε 4,5. Και επιπλέον τα χρήματα... Γι' αυτό είμαστε μαζί μας στην Καλυθέα ακριβότερος. Και επιπλέον τα χρήματα, και επιπλέον προσέξτε, τα χρήματα δεν γίνονται μόνο με καζίνο, έτσι. Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο πιθανατολισμό στο μυαλό μας. Όχι, απλώς θέλω να πω πως είχαμε ξεφύγει γενικά. Πώς είχαμε ξεφύγει, ναι. Γενικά θέλω να πω εδώ πέρα. Εντάξει, είμαστε λίγο χώρα της υπερβολής. Αυτό κάπου... με τις κατεδαφίσεις ολόκληρο τετραγώ στην Κυψέλη, διαβάζω εδώ στο Ελεύθερο Τύπο μια συνέντευξη που έχετε δώσει. Τι είναι, τι σχέδιο είναι αυτό? Αυτή ήταν μια σκέψη που είχαμε το 2013 ανακοινώθηκε. Βέβαια δεν είναι θέμα αρμοδιότητάς μας. Επαναλαμβάνω, είναι προτάσεις μιας ομάδας επιστημόνων και επαγγελματιών. Μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων. Είχαμε μια αντίληψη πώς μπορούν να γίνουν πιο ανθρώπινες οι πόλεις. Και αυτή την αντίληψη τη διατυπώσαμε σε σχέση με τη δημιουργία πάρκων και υπογείων πάρκων. Ναι, αυτές είναι οι σκέψεις οι οποίες, αν θέλετε, σε επίπεδο αρμοδιότητας... Να σας πω κάτι, ακούγονται λίγο τρελά αυτά σε πρώτο άκρο. Λες τώρα, όχι, με τι ασχολούμαστε, αλλά άμα δεν έχεις και τέτοια. Βέβαια.
Και ασχολείσαι μόνο με τη, μόνο με τη μίζερη αυτό, το, η σύνταξη, ο μισθό, το μνημόνιο. Δεν βγάζει ποτέ. Δεν θα προχωρούσε ποτέ ούτε ένα βήμα. Δεν θα προχωρούσε η ιστορία ούτε αλήθεια, ένα βήμα έτσι. Αλήθεια. Λοιπόν. Να σα το πω και λίγο διαφορετικά. Έχουμε ένα χρέος που είναι φαραωνικό αυτό το χρέος. Ναι. Αν δεν περπατήσουμε με μεγάλα projects παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, αυτό το χρέος δεν πρόκειται να κατέβει. Και χρειαζόμαστε άλλα projects τα οποία θα οδηγήσουν σε επενδύσεις την επόμενη πενταετία της τάξης των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ναι. 80 δις ιδιωτικά κεφάλαια. 80 δις ιδιωτικά κεφάλαια. Μακάρι. Άρα καταλαβαίνετε, πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που συνηθιζόταν να γίνει. Ας βρούμε τα 8 πρώτα και βλέπουμε μετά για τα 8. Ναι, αλλά... Λοιπόν, Υπουργέ, καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, ο κύριος Μάρδας, όπως μου λένε και διάφορα μηνύματα εδώ, έχει μια αισιοδοξία. Ναι, έχει. Είναι μια... να τον παίζει, να σου λέει χρόνια πολλά. Τα...